Ένα ακόμα κάντο γρήγορα, αυτή τη φορά έκτακτα στη Λάσπη με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Και έχουμε καλεσμένο τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Καρτινό. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Έτοιμος για το κάντο γρήγορα? Έτοιμος, πάντα έτοιμος, πάντα. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, άμα πριν τις εκλογές ξέρατε ότι η παράταξη Λαρίση σκοπεύει να συνεργαστεί με αυτή του Τζουλάκη, θα συμμετείχατε στις εκλογές με τον Λαρίση? Είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Όχι. Αν είχατε την υποχρέωση από τον νόμο να ψηφίσετε Κουτελάκη ή Τζουλάκη χωρίς καμία επιλογή διαφυγής, ποιον θα διαλέγατε? Πάρα πολύ γρήγορα Κουτελάκη. Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Την αγαπημένη μας ερώτηση. Σαν να τις ήξερα, χωρίς να τις ξέρω. Την αγαπημένη μας ερώτηση τώρα. Ναι. Διώχνετε δύο άτομα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έναν από τη συμπολίτευση και έναν από την αντιπολίτευση. Ποιοι είναι αυτοί? Και αυτή η γρήγορη απάντηση. Είμαι πάρα πολύ νέος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορώ να διαμορφώσω άποψη και να δικαίως, μέσα σε ένα δίκαιο περιβάλλον, να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω. Ας είναι μια ερώτηση υποθετική, δεν θα μπορούσα να απαντήσω. Γιατί? Συνεχίζουμε. Αν ήσασταν δήμαρχος το Σεπτέμβριο που πέρασε, τι θέση θα δίνατε εσείς στον άπειρο πολιτικά Γιάννη Καρετινό? Καμία. Καμία θέση δεν θα έδινα. Απλώς θα μπορούσα να τον τοποθετήσω κάπου κοντά στον πολιτισμό ως σύμβουλο, αλλά όχι ως υπεύθυνη θέση. Γιατί μια υπεύθυνη θέση δεν είναι μόνο οι γνώσεις, είναι και η γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τελευταία ερώτηση. Μιας και βλέπουμε ότι ο κύριος Ζουλάκης είναι στα τελευταία χρόνια θητείας του ως δήμαρχος, μάλλον, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο πιο ανίκανος ή μάλλον ο λιγότερο ικανός για διάδοχο Τζουλάκη και πόσοι θα υπάρξουν τελικά? Πάλι στο πρώτο δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί είναι, συνδέεται με την πρώτη ερώτηση, με τη δεύτερη μάλλον, ποιο θα μπορούσα να διώξω υποθετικά από την συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Δεν μπορώ να απαντήσω πλήρως για την ποιότητα του κάθε δημοτικού συμβούλου. Αν θέλετε, είμαι πάρα πολύ νέος και είναι ένα σχήμα οξύμορο να μιλάω για πιο πολύπειρους συνάδελφούς μου. Αυτό που μπορώ να εικάσω, αλλά και σαν πολιτική ανάλυση, είναι ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί διάδοχοι. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το σημερινό κάτω γρήγορα. Αυτό ήταν ο Γιάννης Καρετινός, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Να είστε καλά και να είσαι καλά Γιώργο. Καλή πρόοδο, καλή εξεταστική. Να είστε καλά. Να είστε καλά.